Στη δενδροφύτευση μιας ελιάς και μιας βελανιδιάς προχώρησαν τα μέλη του Παμεσυνιακού Συνδέσμου Πατρών κοντά στην πρωτομή του ήρωα Παπαφλέσσα στην ομώνυμη πλατεία στην Πάτρα. Τα μέλη του συνδέσμου επέλεξαν την ελιά που είναι και το σύμβολο της Μεσσηνίας, αλλά και την βελανιδιά που συνδέεται με ιστορικούς λόγους της αποτίμησης φόρου τιμής από τον Ιμπραήμ Πασά στον Παπαφλέσσα. Νιώθουμε ιδιαίτερα συγκινημένοι. Είναι απόλυτο πιστεύω μου πως οι σύλλογοι διονύζουν ήθη έθιμα παραδόσεις και μεταλαμπαδεύουν την ιστορία στις επόμενες γενιές. Καθώς διαβάζαμε λοιπόν και περιδιαβαίναμε στα ιστορικά μονοπάτια, λέει σε κάποιο σημείο ο Ιμπραήμ Πασάς, τοποθετήστε το πτώμα του Παπαφλέσσα σε ένα δέντρο βελανιδιάς, το ακέφαλο πτώμα του, για να πάω να το προσκυνήσω. Πράγματι έτσι και έγινε. Και είπε, εάν η Ελλάδα είχε κι άλλους τέτοιους σαν τον Παπαφλέσσα, εγώ ποτέ δεν θα αναλάμβανα αυτή την εκστρατεία. Είπε ακόμη πως θα προτιμούσαμε να τον πιάναμε ζωντανό, γιατί θα μας ήταν πολύ περισσότερο χρήσιμος. Αυτός ήταν ο Παπαφλέσσας. Η ελιά συμβολίζει τη γενέτειρά μας στη Μεσσηνία, όπου είναι ο κατεξοχήν καρπός που στολίζει και ευλογεί τα μεσσηνιακά εδάφη μας. Και θέλουμε να δώσουμε και αυτή την νότα και στην Πάτρα. Τα μέλη του συνδέσμου με την βοήθεια εργαζομένων του Δήμου Πατρέων στο τμήμα Πρασίνου προχώρησαν στην δενδροφύτευση. Είναι πολύ ωραία η στιγμή και όντως είναι... Μια ξεχωριστή πρωτοβουλία. Ναι. Όταν αγαπάς κάτι πραγματικά και λειτουργείς ανιδιοτελώς, η έμπνευση γίνεται όραμα και το όραμα γίνεται έμπνευση. Η ελιά για τη Μεσσηνία είναι εθνικό δέντρο. Η δε βελανιδιά, όπως γνωρίζω, για ιστορικούς λόγους, όπως σίγουρα τα είπε και η πρόεδρος, σαν φιλόλογος τα είπε και καλύτερα, για τον Παπαφλέσσα που τον στείλωσε ο Ιμπραήμ στη βελανιδιά να τον ασφαλιστεί. Εγώ αυτό που θέλω να πω είναι ότι κλείνει ένας κύκλος και για μένα προσφορά στο σύνδεσμο, στο Σύλλογο Μεσσηνίων. Είμαι 27 χρόνια ο Σύλλογο Μεσσηνίων, εκ των οποίων 20 χρόνια συνεχόμενα πρόεδρος. Τα τελευταία 3 χρόνια ευτυχώς βρέθηκε αυτή η κοπέλα, η Πινόπλα Αμπούση, κάθισα δίπλα της 3 χρόνια. Βλέπω ότι έχει απογειώσει το Σύλλογο και τον απογειώνει συνέχεια το Σύλλογο. Χαίρομαι γι' αυτό.